Μια ακόμα επίσκεψη στον ασθενή που παραμένει σε κομμά. Αφού ξανάκουσε τις θέσεις των δύο μερών από πρώτο χέρι, ο βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δεν είχε κάτι να πει πέραν των ευχολογιών. I just would like to underline, let's say, the commitment of the Secretary General to stay engaged in the process. Searching for common ground, so we'll continue in this good spirit. Άλλη μια προσπάθεια που προσκρούει στην άρνηση της τουρκικής πλευράς να εγκαταλείψει τις εκτός πραγματικότητας αξιώσεις και να λειτουργήσει επικοδομητικά για να δημιουργηθεί το έδαφος με σκοπό την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο Μιροσλάβ Γκέτζι άκουσε από τον Ερσίν Τατάρ πως η μόνη εφικτή λύση για την Κύπρο είναι αυτή των δύο κρατών και από τον Νίκο Αναστασιάδη πως παραμένει σταθερά προσιλωμένος στο συμφωνημένο πλαίσιο της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Κατεύθυνση την οποία φάνηκε ξεκάθαρα πως ακολουθεί η Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ, αφού κατά πληροφορίες ο αξιωματούχος του οργανισμού επικαλέστηκε εκ νέου τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τους όρους εντολής του Αντώνιον Γκουτερές. Και είναι η διαπίστωση το γεγονός πως δεν θα κουνηθεί φίλος στο Κυπριακό πριν από τις εκλογές σε Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία. Ελπίζω και εύχομαι ότι τα μηνύματα θα πάνε για την ανάγκη τουλάχιστον να μην χειροτερεύσει αυτή η κατάσταση από εδώ και μπρος μέχρι τις εκλογές. Ο Πρόεδρος έστρεψε τον προβολέα στην τουρκική προσπάθεια για τη δημιουργία νέων τελεσμένων και εντυπώσεων, ζητώντας από τον Διεθνή Οργανισμό να λάβει μέτρα πριν να είναι αργά. Εκινήσαμε γην και ουρανών. Αν καθίσω να σας πω, δεν θέλω να εκθέσω άλλα κράτη. Να το πούν μόνοι τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στη σημασία της λήψης προληπτικών μέτρων, προβαίνοντας σε μια ενηγματική τοποθέτηση σε σχέση με τις συνεχείς προειδοποιήσεις του για τις κινήσεις σε Βαρόσα και ΑΟΣ. Δεν το έκαμνα για να φοβήσω τους Κυπρίους. Το έκαμνα για να κινητοποιηθούμε προληπτικά. Άμα το κάνουν και μετά, τι σχέση έχει πλέον. Και πράγματι, αυτή τη στιγμή δεν διαβλέπουμε στο σύντομο ορίζοντα οποιασδήποτε ενέργειες. Πάντως, σε ό,τι αφορά στο αίτημα του ψευδοκράτους για χωριστή συμφωνία τύπου ΣΟΦΑ για την UNFICIP, ο Γεντζή αφαίρεται σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές να κατέστησε σαφές πως ο ΟΗΕ δεν πρόκειται να συνάψει συμφωνία με μια μη αναγνωρισμένη οντότητα.